Ας δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το πολυσέλιδο έγγραφο που ο πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε ενώπιον το μέλλον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πολιτικός μας συντάκτης Χριστόφορος Χριστόφη είναι εδώ μαζί μου. Χριστόφορε. Γεια σου, Εμιλία. Είναι το Ευαγγέλιο της Ελληνοκυπριακής Πλευράς ως προς την επανέναρξη. Ρώτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας στα δύο μέρη τι κάνατε για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και έλα να δούμε πώς απάντησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κλείνει σε αυτό το πολυσέλιδο έγγραφο την πρόταση του για αποκέντρωση. Την πρόταση του για κοινοβουλευτικό σύστημα, για αυτά τα δύο θα ανοίξω μια παρένθεση και θα σου πω ότι τα καταγράφει ως απάντηση στην αξίωση για την πολιτική ισότητα όπως την αντιλαμβάνεται η τουρκοκυπριακή πλευρά. Την πρόταση για το φυσικό αέριο επίσης, για τον καταπιστευτικό λογαριασμό και για να μην μακρηγορούμε όλες τις προτάσεις που κατέθεσε στην κυρία Λουτ, ως επίσης όλες τις συζητήσεις που έκανε με τον Κουτέρες και τις επιστολές που απέστειλε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ όλον αυτόν τον καιρό, κλείνει με ένα κεφάλαιο για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Άρα έχουν ενώπιον τους τεραμένα εθνικά δεδομένα. Έχουμε παρόμοια απάντηση και από τον κύριο Ακιντζή. Υπάρχει παρόμοια απάντηση και από τον κύριο Ακιντζή. Στάλη και χθες επικεντρώνεται τον Μουσταφά Ακιντζή σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι οι προτάσεις που κατέθεσε από το 2015 μέχρι σήμερα. Το δεύτερο είναι τα ΜΟΕ. Και το τρίτο αφιερώνει ένα ειδικό κεφάλαιο στο φυσικό αέριο για να περιγράψει την πρότασή του για επιτροπή κοινή συνδιαχείριση. Άρα είμαστε ενώπιον μια αξιολόγηση πλέον των δεδομένων και έρχεται εκεί η προεκυρία Λουτ. Πότε? Κλείδωσε, όπως μαθαίνουμε, η συνάντηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα γίνει δεύτερο 15ήμερο του Νοέμβρη, δηλαδή λίγο πριν την τριμερή. 15 δηλαδή με 25 του Νιόβρη θα έρθει η κυρία Λουτ, θα έχει επαφές. Στη συνέχεια θα πάνε στο Βερολίνο για την τριμερή. Και αν όλα πάνε καλά, πάμε για την πενταμερή, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, γύρω στις 20 του Δεκέμβρη. Σε ευχαριστώ, Χριστόφορε, και πάμε στο...